Λοιπόν, είμαστε μία μέρα πριν από τη νέα σεζόν. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, έχω ψηλές προσδοκίες. Πιστεύω πως αυτή η νέα σεζόν θα είναι πολύ καλή. Από ό,τι έχω ακούσει τα rumors, πρόκειται να κάνουν πολύ όμορφες αλλαγές. Και ας δούμε λοιπόν τι θα μας φέρει το νέο update. Wow. Όπως είδατε, η νέα σεζόν δεν φαίνεται πως είναι και τόσο καλή. Και χειρότερα, το χειρότερο πράγμα που βάλανε σε αυτό το update ήταν το νέο Combat Shotgun, το οποίο αυτή τη στιγμή που ανεβάζω το βίντεο, νομίζω πως είδα πως το κάνανε buff, οπότε λογικά θα έχουν φτιάξει το πρόβλημα με το damage. Αλλά εγώ έκανα ένα βίντεο που χρησιμοποιούσα μόνο το Combat Shotgun και προσπαθούσα να πάρω victory στο solo με αυτό. Basically, έχοντας το loadout μου 3 Combat Shotguns και τα υπόλοιπα slots για healing. Και ναι, δεν πήρα πάρα πολλά kills, αλλά χαίρομαι που κατάφερα να πάρω το victory. Γιατί δεν το περίμενα καθόλου να καταφέρω να νικήσω παιχνίδι μόνο με το Combat Shotgun. 47 damage κεφάλι. Αλλά ναι, αυτά. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο και πάμε στο gameplay. Ωραία, φίλε, δεν μπορώ να πετύχω τίποτα. Είναι το πρώτο μου game. Είναι 10 η ώρα το πρωί. Έλα, φίλε μου. Όπα, έρχεται. Τι λέει, ρε. Τι λέει, ρε. Σ' αρέσει. Ω, ο Νίγκα. Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα όμως. Επειδή ποτέ στέπωσα έπαιζα με το νέο shotgun και δεν το βρίσκω. Οπα, έχει το νέο shotgun άλλος. What the fuck? Κατάφερε να μου σκάσει damage με αυτό, ρε. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, οι κανόνες είναι χρησιμοποιώ το πρώτο όπλο που βρίσκω, αλλά μπορώ να έχω μόνο αυτό στο inventory μου μέχρι να βρω το νέο shotgun. Και αφού βρω το νέο shotgun, πρέπει να παίζω μόνο με νέα shotguns. Θα πάω ηφαίστειο. Δεν με νοιάζει, θα έχει πάρα πολύ κόσμο, το ξέρω. Αλλά θα πάω ηφαίστειο. Δρόπαρε το shotgun, please. Fuck you. Κοίτα, αυτό είναι και. Δεν μπορώ να πετύχω το κεφάλι! Δεν μπορώ να πετύχω το κεφάλι. Είμαι CSGO player και δεν μπορώ να πετύχω το κεφάλι. I can see you. You fucking bitch. Γιατί το τσόκαρα τόσο πολύ, ρε. Δεν μπορώ να στο χέψω. Ρε φίλε, είναι τόσο δύσκολο να βρεις το νέο shotgun. Τη φάση. Υπάρχει και σε μπλε. Έλα, ελπίδα. Chest. Πάμε. Give me shotgun. Yes! Fuck yeah! Ωραία. Τώρα πρέπει να νικήσουμε αυτό εδώ. Easy to say, hard to do. Ωραία, οπότε έχουμε το νέο shotgun σε epic rarity, που σημαίνει ότι θα κάνει τουλάχιστον 5 damage στο κεφάλι. Όπα ρε. Ρε, σνάιπαρι. What the fuck. Είναι καλό για long range. Άμα δεν μπορείς να έχεις AR, όπως εμένα αυτή τη στιγμή, τότε είναι καλό. Έλα. Okay. Ξέρεις τι, θα πάω το παιχνίδι λίγο έξυπνα. Το ξέρω ότι δεν το συνηθίζω αυτό, απλά κάνω W εκεί όποιον βλέπω και στο τέλος πεθαίνω. Αλλά τώρα έχω μόνο ένα combat shotgun με το οποίο δεν μπορώ να κάνω τίποτα, οπότε θα το παίξω, λέω, λίγο πιο passive το παιχνίδι. Σαν να παίζω σκριμάκια ουσιαστικά, θα το κάνω tryhard δηλαδή. Adios. Really? Bro, really. Άντε, γεια σου. Τα λέγαμε. Έχω 4 launchpads και 5 traps. Υπάρχει ήδη κάποιος στο κύκλο, φυσικά. Όχι, εκεί πέρα είναι, δεν είναι ακόμα μέσα. Νομίζω. Ωπα, ρε! Hey, ρε, νόμιζα πως ήμουν μέσα. Δεν έχω πολλά μάτς, έκανα βλακιά τώρα. Πάμε έτσι. Okay. Το παίξαμε υπερβολικά tryhard. Ουφ, sorry για αυτό, δεν ήθελα να το πάω έτσι τόσο tryhard, αλλά δεν νόμιζα να πάρω το victory άμα το πήγαινα γιόλο. Αναρωτιέμαι τι μπορεί να σκεφτόταν αυτός ο τελευταίος τύπος όταν τον έκανα snipe με το shotgun μου. Suck a dick, dude. Literally, the fattest one you can find. I want you to just literally just hold, just shove the whole thing in your mouth.
Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, θα το τελειώσω εδώ. Δεν κατάφερα να πάρω κανένα τρελό game με πολλά kills, αλλά με εξέπληξε που κατάφερα να πάρω victory κιόλας επειδή ο στόχος μου ήταν χάλια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, γράψτε ένα comment κάτω να μου πείτε οτιδήποτε σχετικά με το βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι άμα θέλετε να δείτε κι άλλο τέτοιο content, και αυτά. Peace.